Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά από την Αθήνα πλέον. Να καλημερίσω και τους νεαρούς φίλους, τον Οδυσσέα, τον Έκτορα και τον τρίτο φίλο τους που με παρακολουθούν. Είναι τα παιδιά που συνάντησα στην πλατεία της Νέας Μήνης σε ένα κατάστημα γρήγορου φαγητού, να μην λέμε και το όνομα για διαφήμιση, και τα οποία ήρθαν και μου μίλησαν. Τους ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαναν. Δεν νιώθω, πώς να το πω, αυτό το διάσημος. Οπότε, επειδή είμαι και με την κόρη μου για φαγητό, ήταν λίγο παράξενο για μένα να τους ανοίξω την κουβέντα. Και δύσκολο, γιατί ήθελα να πιάσουμε την κουβέντα με νέους ανθρώπους, με νέα παιδιά, έφηβους, οι οποίοι αγαπούν την ομάδα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με τις νέες γενιές. Ξέρω ότι και εκείνοι τους αρέσει να ακούνε ιστορίες από μένα. Είναι αυτό που έκανα εγώ νεαρός. Και όταν ακούω τους μεγαλύτερους να μου λένε ιστορίες, στο Λίβερπουλ βασικά, όταν ήμουνα και κοντά στα 30, άκουγα παππούδες, τώρα δεν ζουν πια δυστυχώς, κοντά στα 70, όταν να λένε ιστορίες. Και ξεχνιόμουνα. Ταξίδευαν ωραία μέσα από τις αφηγήσεις τους σε εκείνες τις εποχές που είχαν πολλές δυσκολίες, είναι η αλήθεια. Είχαν πείνα, είχαν κρύο, δεν είχαν θέρμανση όπως έχουμε εδώ σήμερα, δεν είχαν ανασφάλεια, δεν είχαν δουλειές, είχαν πολλά προβλήματα. Αλλά μαζεύαν τα λεφτά για να πάνε κάθε Σαββατοκύριακο γήπεδο ή να πάνε εκδρομές να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Την ομάδα της πόλης τους βασικά. Τώρα βέβαια η Λίβερπουλ είναι παγκόσμια ομάδα. Το Λίβερπουλ είναι μια πολυπολιτισμική πόλη, όχι στο βαθμό που είναι άλλες πόλεις της Ευρώπης. Έχει μια συνοχή από αγγλόφωνους, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα και μια πόλη παγκόσμιας τεχνοβολίας, τόσο λόγω του ποδοσφαίρου, λόγω και της, αλλά και όσο και της μουσικής, των Beatles. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω αυτά τα τρία παιδιά που ήρθαν και μου μίλησαν, βασικά οι δύο μου μίλησαν, και ευελπιστώ στην επόμενη φορά που θα συναντηθούμε στον δρόμο να έχω το χρόνο και να είμαι και σε φάση να μπορώ να μιλήσω μαζί τους, να τους απαντήσω σε ό,τι τυχόν θέλουν να με ρωτήσουν. Το ταξίδι τελείωσε, ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ. Βασικά ποτέ δεν φτάνει, είναι η αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να κάτσω όλη τη χρονιά πάνω, και για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα, θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να κάτσω μόνιμα πάνω στο χωριό και να έρχομαι για διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ένας τόπος που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είμαι δεμένος τόσο πολύ με τον ήλιο που υποφέρουν κάποιοι. Δεν μπορώ χωρίς τον ήλιο, δεν μπορώ χωρίς τον φραπέ μου. Έχει σημαντικές ελλείψεις για μας τους Έλληνες, και ειδικά στο θέμα της διατροφής. Υπάρχει θέμα, ας πούμε, στο θέμα του φαγητού. Είναι για άλλες διατροφικές συνήθειες. Αλλά ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα χωριά είναι καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θα μπορούσα να ζήσω εκεί πάνω. Το περιβάλλον μου το άμεσο δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Θα αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Λοιπόν, ήδη μιλάω 4 λεπτά στην κάμερα, χωρίς να σας πω τι θα δούμε την Τετάρτη βράδυ. Η εκπομπή γράφεται Τρίτη πολύ πρωί, καθώς το μεσημέρι δουλεύω, και θα την τρέξουμε, όχι στο φτερό, κανονικά, για να πούμε τις κλασικές ενότητες μεν, αλλά με το ανάλογο σχόλιο που κάνουμε κάθε φορά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις αντίπαλους της Τετάρτης το βράδυ. Newcastle United, μια ομάδα με επίσης μεγάλη ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με 4 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα, αλλά αγνοεί γενικά τον τίτλο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Με ένα προπονητή που έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής στην Bournemouth και στην Portsmouth, στην δεύτερη ομάδα, αν θυμάμαι εγώ λίγο, και από την Bournemouth ξεκίνησε να κάνει στις ακαδημίες
ένα χρόνο πριν τελειώσει την καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής, να κάνει την καριέρα του προπονητής. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες λοιπόν της Μπόρμουθ. Ένα περίπου δύο χρόνια διάστημα, δύο ετών, πέρασε από την Μπέρνλεϊ, επέστρεψε στην Μπόρμουθ και πλέον οδηγεί την Νιουκάσλ, την οποία την έβγαλε στην Ευρώπη. Δεν τα πήγαν άσχημα, δεν τα πήγαν και καλά. Μεταξύ τους οι δύο ομάδες έχουν αυτές τις αντίστοιχες νίκες, 50-93 και 48-50 έχουν λήξει ισόπαλα, με τις τελευταίες 6 να μετρήσαν όλες υπέρ των Reds. Όπως βλέπετε εδώ σχετική κάρτα, συγγνώμη, 44-50 μεταξύ τους έχουν λήξει ισόπαλα. Μιλάμε όμως για όλες τις διοργανώσεις, έτσι. Τώρα, βλέπετε εδώ ότι στα τελευταία τους 6 παιχνίδια έχουν 2 νίκες, 3 ήττες και 1 ισοπαλία, ενώ οι Reds έχουν εκείνη την ισοπαλία με την Arsenal, όλα τα άλλα είναι νίκες. Να δούμε γενικά σε όλες τις διοργανώσεις τι έχουν κάνει. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, απλά έχουν εδώ προσθέσει μια νίκη που είναι στο link up με την Chelsea, το 2-0. Κέρδισαν την Arsenal 1-0, σαν να παιχνίδι που το περίμεναν κανείς, δηλαδή χτύπησαν τους μεγάλους όπως βλέπετε εδώ. Και στο Stamford Bridge το πρωτάθλημα χάσανε δύσκολα και το αναφέρω αυτό διότι έχει μεγάλη σημασία. Έχασαν από τη West Ham σε ένα παιχνίδι που μάλλον πολλοί θα περίμεναν να κερδίσει ή να μην χάσει τουλάχιστον και έφεραν ισοπαλία με την Crystal Palace εκτός έδρας. Επί συνόλου 13 παιχνιδιών έχουν χαμηλή συγκομιδή στα γκολ, όπως βλέπετε. Έχουν μόλις 14 και έχουν σχετικά για αυτούς χαμηλή συγκομιδή στα σουτ ανά παιχνίδι. Ομάδα όχι υψηλής κατοχής, αλλά όχι και χαμηλής. Είναι ακριβώς το όριο στη μέση, 49,85%. Και η επιτυχία στις πάσες είναι στο 82%. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που πάντα χρήζει προσοχής, διότι με εμάς ειδικά, αλλά και γενικά με το Big Six που λέμε, είναι ομάδα που αφιονίζεται και παίζει πολύ καλά και ειδικά στην έδρα της, όπου έχει μια καυτή έδρα, ένα γήπεδο 57.000 θέσεων, μια πόλη που και αυτή, όπως και εμείς, ζει για το ποδόσφαιρο. Είναι πιο, έχει μεγαλύτερη συνοχή ο κοινωνικός της ιστός από τον δικό μας ακόμα, λίγο παραπάνω. Και είναι πολύ ένθερμη ο παδί, είναι καυτή έδρα. Λοιπόν, να δούμε κάποια πραγματάκια που έχει να κάνει, να κάνουμε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων. Στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις που έχουν δώσει σε όλες τις οργανώσεις, βλέπουμε ότι οι Reds έχουν πολύ καλύτερη ροή. Είναι πολύ δυνατή στο να κρατούν το προβάδισμα, αλλά από εκεί και πέρα έχουν αρκετές αδυναμίες, οι οποίες εμάς θα μας εξυπηρετήσουν με τα δυνατά μας σημεία. Δεν το θεωρώ σε κάθε περίπτωση εύκολο το παιχνίδι, έτσι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, βλέπετε στα σημεία αυτά. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αν και αυτό το να τελειώνουμε τις ευκαιρίες για γκολ δεν το είδαμε με τη City. Τα πράγματα ήταν, ξέρω εγώ, 4-0 ή και 5-0 και έληξε μόνο 2-0. Είπαμε όμως είχαμε Black Friday στα γκολ εμείς προσφορά την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το καλοκαίρι έκαναν αρκετές κινήσεις, όπως βλέπετε. Πήραν και τον Οδυσσέα, ο οποίος δυστυχώς έχει μπλέξει σε περιπέτεια. Πρώτο σκόρερ είναι ο Άιζακ και ο Μπάρνς, οι πρώτοι σκόρερς τους. Ακολουθούν Γκόρντον, Ζουέλινγκτον και Σαρ. Έκαναν κινήσεις στο να πάρουν και να διώξουν παίχτες. Αντιμετώπισαν προβληματάκια. Έγινε θέμα με τον Γκόρντον, αν θα τον δώσουν ή όχι. Τέθηκε θέμα ότι θα έρθει σε εμάς. Ο πρώην παίχτης της Everton, ο οποίος δηλώνει και Liverpool, άρα το να γυρίσει τον Goodison είναι ρεαλιστικά σενάριο αδύνατο. Βλέπετε εδώ τις μονομαχίες, ο Burn και ο Zellington είναι αυτοί που οδηγούν τις νέες μονομαχίες και στις assist Isaac και Murphy. Για τον Οδυσσέα έχω να πω ότι είναι μεγάλη αδικία αυτό που του συμβαίνει, αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Ο οποίος πολύ πιθανό και να αναζητήσει νέο προορισμό στην καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν όχι για τον Γενάρη. Η επόμενη κάρτα είναι κλασική με τα αποτελέσματα
των Καρακάξων, όπως είναι το σωστό της Παρατσούκλη, και όχι Ανθρακορίχη και άλλες τέτοιες ελληνικές βαφτίσεις. 4-3-3, Ευαγγέλιο, δεν αλλάζει με τίποτα. Το οποίο άλλες φορές του βγαίνει, άλλες δεν του βγαίνει. Αυτό είναι προς συμφέρον μας, διότι ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν αναπροσαρμόζεται το σύστημά του, κατά βάση, οπότε αυτό εμάς μας εξυπηρετεί. Για το παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε εμείς, τον έλεγχο, όπως εφαρμόζει ο Σλότ, εφαρμόζει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, την προστασία της άμυνας, δηλαδή θέλει να διατηρήσει το 0, και από εκεί και πέρα αναπτύσσει κατά διαστήματα ταχύτητες και παιχνίδι ανάπτυξης αλλά κλοπ, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνει γυμνή την άμυνα. Κάτι που δυστυχώς συνέβαινε με τον Γερμανό. Δηλαδή, ο Ολλανδός είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος και πολύ ευέλικτος στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Είναι αυτό που ήθελα από τον Γιώργη να έχει συμβεί, διότι κακά τα ψέματα. Μπορεί να τον έχω περάσει γενές 14 στο Γερμανό, αλλά έκανα κριτική σε έναν άνθρωπο τον οποίο αναγνώριζα την αξία του και τις δυνατότητές του. Τις αναγνώριζε όμως ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό που λέμε, κρίμα τη μόρφωση, το χαρακτήρα, την εμπειρία, δεν ήθελε να ανοίξει τους ορίζοντές του. Και αυτό τον περιόριζε σε αποτελέσματα, σε επιτυχίες. Και είναι πολύ κρίμα για έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα δούλεψε σαν το σκυλί για να σηκώσει το σύλλογο ψηλά. Πολλοί, και θα κάνω αυτή την παρένθεση και θα την κλείσω, αποδίδουν την έλλειψη επιτυχιών στη διαιτησία και στο παρασκήνιο. Ναι, είναι μέρος της αλήθειας αυτό, δεν είναι όλη η αλήθεια. Καθότι ο Γερμανός ήξερε πως η πόλη που ήρθε δεν είναι αρεστή στο σύστημα, άρα θα έπρεπε να την προστατέψει ο ίδιος και να προστατέψει τη δουλειά του. Τη δουλειά του, την ομάδα, όλο το περιβάλλον στο οποίο ζει, έστησε και έκτισε με πολύ κόπο σε αυτά τα 9 χρόνια. Θα μπορούσε στα 2 πρωταθλήματα που έχασε στον πόντι η ομάδα να είχε προστατέψει ο ίδιος τη δουλειά του, μην θυσιάζοντας το αποτέλεσμα για χάρη του συστήματός του και της απόδοσης και αυτό που ήθελε να παίζει η ομάδα, το οποίο όντως είναι συναρπαστικό. Το παιχνίδι που έπαιζε ο Γερμανός ήταν συναρπαστικό, τον κατάπινε τον αντίπαλο στην καλή της μέρα η ομάδα, και μιλάω όχι για το καλή της μέρα στην απόδοση, μιλάω στο καλή της βιολογικά. Είδαμε τι έγινε μετά από πολύ καλή σεζόν, την επόμενη που οι παίκτες ήταν χρέπια. Στερνόντουσαν, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Παίζανε λίγο καλά και μετά ήταν σουρωτήρι όλη η ομάδα, όχι απλώς η άμυνα. Τέλος πάντων, έτρεον εκάτρεον αυτό έγινε, τελείωσε, έκλεισε η παρένθεση, κλείνω εγώ την παρένθεση μάλλον, συγγνώμη, και πλέον ο Ολλανδός είναι ένας άνθρωπος πολύ ευφυής, εξίσου σοφός και έχει το θάρρος να διορθώνει επιτόπου τα πράγματα που βλέπει να στραβώνουν. Όπως και είδα, ας πούμε, στο παιχνίδι με τη ΣΥ την Κυριακή, ότι ο τρέντ όταν πριν από μπήκε ο Ντοκού έγινε σουρωτήρι. Τον πέρασε 10 φορές. Και σου λέει τελείωσε, θα του βάλω εγώ παίχτη πάνω τύπου ανταμάρι, να μπορεί να περάσει. Με το που έβαλε τον Κουάνσα, τελείωσε. Έκλεισε ο διάδρομος από εκεί. Σχόλασε ο γάμος. Μου κουράστηκε ο Χάκπο. Δεν μπορεί να άρχισε να. Θα τραβήξω τον Δία στη θέση του τη φυσική και θα βάλω τον Τούνις μπροστά. Και τώρα τρέξτε, πολίτες. Όπου έβαλε και τον Ουρουγουανό μπροστά, έβαλε τον Κολομβιανό από εκεί. Σου λέει θα βάλω κι άλλο ένα που παίζει ξύλο, γιατί κανένα δύο ψηλές γενναίες τις έριξε ο Ουρουγουανός. Που σε αυτό είναι μανούλα. Δηλαδή δεν σου παίζει μόνο επιθετικά. Σου παίζει όλα τα μήκη πράγματα του γηπέδου, μαρκάρι, και ενίοτε όταν χρειαστεί παίζει και ξύλο στις φάσεις. Το οποίο είναι απαραίτητο παιδιά στο ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Σε πολλού δεν αρέσει ο Ρήμιο γιατί δεν βάζει 7 γκολ το δευτερόλεπτο. Λυπάμαι παιδιά που δεν υπάρχει αυτή η αντιστοιχία για τον Ουρουγουανό. Συγγνώμη, θέλω να ξεμπουκώσει. Πνίγηκα. Θα ξεμπουκώσει. Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να δούμε μερικά πράγματα ακόμα. Μέσος όρος των γκολ που σημειώνουν οι ομάδες στα 6 παιχνίδια που έχουν δώσει εντός και εκτός αντίστοιχα. 1-2. Τα σουτ βλέπετε ότι είναι κοντά. Βλέπετε ότι είναι επιθετική ομάδα οι Καρακάξες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι κάνουν εντός και εκτός αντίστοιχα, μπροστά και πίσω, επιθετικά και αμυντικά. Πάμε λοιπόν στην επίθεση. Σε 6 παιχνίδια όμως έχουν σημειώσει μόλις 5 γκολ. Ενώ οι Reds σε 6 έχουν σημειώσει 13. Βλέπετε ότι αυτός είναι και αντίστοιχος ο μέσος όρος τους.
Αμυντικά όμως είναι πάνω κάτω στα ίδια. Έχουν δεχτεί σχεδόν ένα γκολ ανά παιχνίδι. Σε αυτό πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι τα 2 από τα 5 οι Reds τα δέχτηκαν με τη Southampton. Άρα, ναι, μεν είναι μέσα σ' όρος, αλλά δεν είναι και όλη η αλήθεια. Συνέβη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πιστεύουμε ότι θα ξανασυμβεί. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη κάρτα, η οποία ως γνωστόν έχει κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους κάθε φορά, απλά να τα κρατάμε στο μυαλό μας, καθότι είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, μπορεί και για κάποιους να μην είναι, αλλά αξίζει για όσους παρακολουθούν και τακτικά το ποδόσφαιρο. Καταρχήν η ανάπτυξή τους βλέπουμε ότι είναι πιο πολύ αριστερά και πέφτει πάνω στη δεξιά μας πλευρά. Εδώ ο τρέντ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης, είναι μοιρασμένη σχετικά η επίθεσή τους, το πώς σουτάρουν, ενώ έχουν μεγάλο μειονέκτημα στον άξονα που δέχονται τα σουτ και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίζουν 4-3-3, αλλά δεν έχουν την ίδια αμυντική προσέγγιση όπως έχουμε εμείς. Ο χάρτης ανάπτυξης δραστηριότητας των ομάδων είναι περίπου ο ίδιος. Θα ξαναδούμε λίγο τις δύο μεσαίες κάρτες που έχουν σημασία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι το ότι οι Reds κατά κύριο λόγο σουτάρουν από τον άξονα, ενώ δέχονται επίσης σουτ από τον άξονα. Βέβαια, προσέξτε, μια λεπτομέρεια την οποία εδώ μπορεί κανείς να πει, ρε Γιάννη, έχει να κάνει ποσοστιαία, δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των σουτ. Δηλαδή, ότι προσπαθούν από τον άξονα δεν σημαίνει ότι είμαστε ευάλωτοι στον άξονα εμείς απαραίτητα και ξέρουμε το παιχνίδι της ομάδας μας. Όλα αυτά τα στοιχεία βασίζονται, είναι συναρτήση και των συστημάτων που παίζει η ομάδα. Εμείς παίζουμε κατά βάση 4-2-3-1, αν χρειαστεί ο Ολλανδός, το αλλάζει επί τόπου. Κάτι περίπου κάνει και ο Χάο στο 4-3-3 που εφαρμόζεται με την Newcastle. Άρα όλα αυτά είναι ευέλικτα σύμφωνα με τον άνθρωπο που είναι στον πάγκο, τον μαέστρο δηλαδή της ομάδας, και κατά πόσο θέλει να αλλάξει κάτι, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μια παύση, και θα σας παραδώσω στα χέρια και στα λεγόμενα του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, του εξαιρετικού μου συνεργάτη και συμπαρουσιαστή στην εκπομπή, τον οποίο προσφάτως βάλαμε στο παιχνίδι, ορθώς κάναμε και ξέρω ότι για όσους παρακολουθούν την εκπομπή, αν ακολουθούν και τις στοιχηματικές προσεγγίσεις του Παναγιώτη, θα πηγαίνουν ταμείο, μιας και της City ήταν down στο κέντρο. Λοιπόν, για να πάρετε μια γεύση από Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για εμένα στα κόκκινα κελιά, καλησπέρα και στο Γιάννη που επιτέλους το μιλάμε από την Αθήνα και όχι από το Liverpool. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό, γιατί ο Γιάννης όσο ήταν στο Liverpool είχαμε 2-2 και σε πολύ δύσκολα παιχνίδια, οπότε Γιάννη άμα θέλεις ξαναφύγε. Πλάκα κάνω. Πολύ μεγάλη νίκη για τη Liverpool αυτή το Σαββατοκύριακο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πήγε περίπου όπως το περίμενα. Γι' αυτό εξάλλου είχαμε δώσει και το As Over 1.5 εδώ στην εκπομπή στο 2.30, το οποίο βγήκαν και τα δύο. Δεν μας χάλασε. Ναι, η Liverpool δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, δεν απειλήθηκε η κυριαρχία της. Λίγο στο δεύτερο ημίχρονο άφησε λίγο χώρο στη City, το οποίο ήταν φυσιολογικό γιατί θα προσπαθούσε να βρει αντίδραση στο παιχνίδι η Manchester City. Κατά τα άλλα, εκείνη είχε τις τελικές, εκείνη είχε τις ευκαιρίες, εκείνη είχε και τα γκολ. 2-0 και θα μπορούσε να είναι και παραπάνω για την ομάδα του Arne Slot, που πάει τώρα σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο στο St. James Park με τη Newcastle. Είναι παγίδα το παιχνίδι, να το προσέξουν τα παιδιά, αυτό χρειάζεται. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτή η ομάδα, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα από τον Eddie Howe. Είναι μεγαλύτερη παγίδα από ό,τι φαντάζει σε πάρα πολλούς. Νομίζω ότι είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα παίξουμε μέχρι στιγμής στη σεζόν. Η Newcastle, η οποία θέλει τους βαθμούς, θέλει να μείνει κοντά στη διεκδίκηση των θέσεων της Ευρώπης και για δύο και της τετράδας. Αυτή είναι η στόχη της ομάδας. Έχει πάρα πολύ δυνατή έδρα παραδοσιακά και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της είναι εντυπωσιακή στα παιχνίδια. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι και γι' αυτό και στοιχηματικά δεν θα πάω σε κάτι πολύ υπερ Liverpool.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανοίξει αγορές για τις τελικές στο στόχο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πήγαινα στον Νούνιες, ο οποίος πιθανότατα θα ξεκινήσει. Βέβαια, από ό,τι θέλετε να παίξετε τελικές στο στόχο, καλύτερα να περιμένετε να βγουν πρώτα οι ενδεκάδες. Αλλά στον Νούνιες θα πήγαινε, μάλλον θα ξεκινήσει, όπως μάλλον θα ξεκινήσει και ο Τζόουνς, όπως μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Γκόμες. Ο Νούνιες, ο οποίος πηγαίνει καλά στο St. James Park, έχει 3 γκολ σε 2 εμφανίσεις. Ειδικά πέρυσι πήρε μόνο στο παιχνίδι με 10 παίχτες η Liverpool, μπήκε, έβαλε 2 γκολ, έφυγε, έκανε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Νομίζω πως ταιριάζει γενικά το παιχνίδι του, που είναι λίγο πιο physical έτσι, στα stopper της Newcastle. Εκεί θα πήγαινα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και το ενδεχόμενο να κοιτάξω και τις κάρτες. Δηλαδή, είδα περίπου στο 3,65 τον Trent, ο οποίος θα παίξει κόντρα στον Gordon. Ο Trent δεν έχει πάρα πολύ ρυθμό και φάνηκε με τον Ντοκού ότι είχε προβλήματα. Ίσως κάποια από τα half της Liverpool, αλλά κυρίως τον Trent θα έμενα για τις κάρτες. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα υπόλοιπα σας θα καλύψει πάνω κάτω ο Γιάννης. Για το... Να δείτε και στα στατιστικά το ότι πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό για την Liverpool, που θέλει μεγάλη προσοχή για να πάει μετά το Σαββατοκύριακο στο Goodison Park και να πάρει και εκεί το τελευταίο Merseyside Derby στο κατά ένα θρυλικό γήπεδο του Merseyside. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και Anfield, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο της πόλης και του πρωταθλήματος. Αυτά τα λίγα από μένα, επιστρέφω το μικρόφωνο στο Γιάννη και εμείς θα τα πούμε για το Merseyside Derby την Παρασκευή. Ευχαριστώ Παναγιώτη για την πάσα στο μικρόφωνο. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο όσον αφορά να μείνω πάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτή η ομάδα, εγώ και ο Παναγιώτης, ας πούμε, πηγαίνουμε δηλαδή τρένο, συμπνέουμε σε όλα μας. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μείνω μόνιμα πάνω και να σηκώσουμε ό,τι κιούπι υπάρχει ακόμα από το καφέ, με το αμφορές, αμφορείς, οτιδήποτε. Anyway, βλέπω ότι δεν διαφωνούμε σε οτιδήποτε, το καταλαβαίνουμε και όλοι και ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι πάντα μεταξύ των δύο ομάδων, είτε είναι στο St. James είτε είναι στο Anfield. Αρκεί να σας πω ότι δύο παιχνίδια συνεχόμενες χρονιές, δύο συνεχόμενες χρονιές, το 97 και το 98, αν θυμάμαι σωστά, τελείωσαν 4-3 στο Anfield, με το ίδιο σκορ δηλαδή, και ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια της δεκαετίας του 90 μεταξύ τους, καλύτερα παιχνίδια μεταξύ τους, αλλά και καλύτερα παιχνίδια της Premier League. Ήταν εκπληκτικές οι αναλλαγές των σκορ και φυσικά είναι δύο ομάδες οι οποίες πάντα προσφέρουν θέαμα και γκολ. Σπάνια τελειώνει χαμηλά ο αριθμός των τερμάτων, κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτή τη φορά, αλλά δεν θα ανοίξει και πολύ. Για τις κάρτες που ανέφερε ο Παναγιώτης, εγώ θα προσθέσω και τον Μακάλιστερ, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που τραβάει την προσοχή των διαιτητών. Και επίσης, αν θα έβαζα κάτι, ας πούμε, είναι όντως ότι ο Νούνιες έχει αποκτήσει έτσι λίγο ερωτική σχέση με τις καρακάξες, οπότε ίσως τους ξεπουπουλιάσει. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε λίγο το δελτίο απόντων των δύο ομάδων, το οποίο παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον πιο πολύ από τη δική μας πλευρά. Έχουν τρεις ελλείψεις οι γηπεδούχοι. Θα έλεγα ναι και ναι και όχι σωστό σημαντικές. Για τον Άιζακ είναι ερωτηματικό λίγο, αλλά το πιο πιθανό είναι να είναι στην αποστολή, μπορεί και να ξεκινήσει. Άλισον, Κέζα, Τζότα έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, δεν είναι έτοιμοι. Τσιμίκας, Κονατέ τους είδαμε. Και ο Μπράντλεϊ νομίζω ότι πιο πολύ πρατεύεται για το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό. Ίσως να είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά σε κάθε περίπτωση σε αυτό θα είναι πάντα στην αρχική δεκάδα ο Τρέντ. Λοιπόν, αρχική δεκάδα, δεν περιμένουμε κάτι με εκπλήξεις. Ο Παναγιώτης σας προειδέασε για τον. Εντάξει, τον Γκόμες είναι φως φανάρι, θα ξεκινήσει. Και για τον Κέρτις, ο οποίος θα ξεκινήσει μπροστά από τους Χράφιμπεκ και Μακάλιστερ. Εναλλάστε με τον Σόμποσλάι. Αριστερά, μάλλον θα ξεκινήσει ο Χάκπο, το θεωρώ πολύ πολύ πιθανό. Σίγουρα δεν περιμένω να ξεκινήσει ο Δίας. Και φυσικά ο Σαλάχ, ο οποίος θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής, είναι ντροπιαστικό για το σύλλογο να παρακαλάει αυτός ο παίχτης να του ανανέσουν το συμβόλαιο έστω και για ένα χρόνο. Δηλαδή σου λέει: θέλω να μείνω, κρατήστε με, μην με αφήσετε να πάω να υπογράψω αλλού.
Anyway, αξίζει από την άλλη ομάδα να προσέξουμε πάρα πολύ τους Wellington, την Γκιμαράες και τον άλλη, δεν είναι κακός. Στην επίθεση Gordon, φυσικά ο παίχτης που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι για μας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα πάμε λίγο στον άρχοντα της συνάντησης. Τον έχουμε δει μόλις μια φορά φέτος, όχι στο πρωτάθλημα, και τον συναντήσαμε πέρσι σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν είχαμε ο μέσος, μάλλον ο δείκτης ήταν μάλλον θετικός στα αποτελέσματα με το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ο καλύτερος δυνατός. Έχει και αυτό στα φεγγάρια του, όπως όλοι οι διαιτητές. Νομίζω πως πάντως είναι από τους λιγότερο παράξενους που έχουμε συναντήσει και λιγότερο αρνητικούς στα αποτελέσματα για μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τον άρχοντα της συνάντησης για την Τετάρτη το βράδυ στις 9.30, πενθυμίζω. Ο Άντι Μέντλεϊ είναι ο διαιτητής. Μας διαιτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, 5 φορές πέρσι στο ατυχές παιχνίδι 1-1 με τη Λούτον, στο οποίο ο Σαφάρης ο Ντίας ότυχε γύρισε από την Κολομβία και από εκείνες τις περιπέτειες με τον πατέρα του κλπ. Το 1-2 με την Crystal Palace, όπου το πήραμε στις καθυστερήσεις. Το 0-4 με την Bournemouth. Το 4-1 με τη Λούτον, μας διέτευσε λέει όλος παραδόξος και στα δύο παιχνίδια με τη Λούτον. Απλά το παιχνίδι του Λονδίνου ήταν καταστροφή σαν αποτέλεσμα για τη διεκδίκηση των όσων διεκδικούσαμε στην αρχή της τίμης, στα μέσα της χρονιάς. 2-0 στο τέλος της χρονιάς με την στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς που μας διέτευσε στο τελευταίο, μάλλον το τελευταίο που μας διέτευσε μέσα στη χρονιά ήταν 4-5 αγωνιστικές πριν το τέλος, και το 5-1 στο Carabao Cup, συγγνώμη, με την West Ham φέτος. Νομίζω ότι δεν είναι, ξαναλέω, αυτός που θα μας επηρεάσει τόσο πολύ στο παιχνίδι μας. Το παιχνίδι μας το ορίζουμε αποκλειστικά και μόνο εμείς. Είδαμε, ας πούμε, ότι ο Κάβαναχ έκανε τα λαθάκια του, άφησε το παιχνίδι των πολιτών την Κυριακή σε κάποιες περιπτώσεις που έπρεπε να κυτρινιστούν πιο γρήγορα ή πιο πολύ, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Αν εμείς κυριαρχούμε στο παιχνίδι, δύσκολα ο διαιτητής θα μας πάει να μας φάξει. Όχι, το έχουν κάνει στο παρελθόν, το έχουν κάνει. Αλλά όσο πιο πολύ κυρίαρχοι είμαστε εμείς και τώρα που οδηγούμε την κούρσα, τόσο λιγότερο θα είναι άνετοι στο να σφυρίξουν σε βάρος μας. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε να δούμε την αγαπημένη του φίλου μου τον Νίκο του Κοντόπουλου και πολλών άλλων φίλων της εκπομπής, που είναι φυσικά οι παίκτες που φοράσαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Είδαμε τον Kevin Keegan, τον Alan Kennedy, προσωπικός φίλος, με δύο δικά του γκολ πήραμε δύο πρωταθλητριών τότε νυν Champions League. Peter Beasley, παικτούρα, τρελή παικτούρα, παιδιά. Ένας από τους παίκτες που λάτρευες να βλέπεις να παίζουν στον αγωνιστικό χώρο σε μια εποχή που έπαιξε με Ρας, με Barnes. Δεν χρειάζονται συστάσεις όλοι αυτοί οι παίκτες, έτσι φαντάζομαι. Με το Γιαννάκη έχουμε 10 μέρες διαφορά στα γενέθλια. Ίδιο έτος. Είναι 8 Νοεμβρίου αυτός, 18 εγώ. Ντίντι Χάμαν, ένα από τα μέλη της μεγάλης εκείνης ομάδας, από τον αξέχαστο τελικό της Κωνσταντινούπολης το 2005. Κρέγκ Μπέλαμι, ένας παίκτης ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ τα προβλήματα που του άφηνε εξω η σκιά του Ιαν Ράς πάνω το κεφάλι του, με δύο μονοετής παρουσίες στην ομάδα και στη δεύτερη πήρε το League Cup, έχει ένα θεμάτι και αυτός. Ο Μιχαλάκης Όουεν, ο οποίος αδίκησε και συνεχίζει να αδικεί την καριέρα του, θα σας πω και ένα περιστατικό στο Τσέστερ που έγινε αυτές τις μέρες. Χωσέ Ενρίκε, πολύ καλός παίκτης, ξεπέρασε και το πρόβλημα της υγείας του που είχε με τον καρκίνο. Άντι Κάρολ, ποτέ δεν κατάλαβε κανείς γιατί θα ο παίκτης. Μάλλον, εντάξει, καταλάβαμε, ήταν πολλά τα λεφτά. Τζότζο Σέλβι, ένας παίκτης που ποτέ δεν υπερτίμησε τις δυνατότητές του. Ήταν πάντα πολύ ταπεινός, πολύ ρεαλιστικός. Για τον κύριο James Milner, δεν χρειάζονται συστάσεις, νομίζω, από την πρόσφατη ιστορία μας. Τζίνι Βαϊνάλντουμ, πολύ άδικος ο τρόπος που έφυγε. Δεν τα βρήκανε στην διάρκεια του συμβολαίου του.
στην ανανέωση συμβολέου του, κάτι που συμβαίνει και με τον Σαλάχ και με τον Μπενζεμά. Και Χωσέ Μανκίγιο τον έφερε ο Ρότζερς. Τον βρήκε, νομίζω. Ναι, τον έφερε ο Ρότζερς, αν θυμάμαι σωστά. Ποτέ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, να πω την αλήθεια. Διότι ήρθε με πολλές συστάσεις, αλλά έπαιξε πάρα πολύ φοβισμένα στο παιχνίδι μας. Στα πρώτα παιχνίδια έδειξε μεγάλη άνεση, τρέξιμο, συμμετοχή στο παιχνίδι. Μετά έδειξε αυτό το πράγμα που κάνει και ο Ρόμπερτσον, τώρα και γυρίζει την μπάλα πίσω, 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 πίσω και δεν έλεπε, ας πούμε, να φεύγει η ομάδα μπροστά, να αναπτύσσεται. Δεν υπήρχε, λέει, συμμετοχή, δεν υπήρχε ομοιογένεια από τη μεριά του, δεν βοηθούσε γενικά στο παιχνίδι. Δείχνει να κάνει ένα δεύτερο κύκλο παρουσίας στην Premier League, μακάρι να του βγει σε καλό. Λοιπόν, είμαστε με τον φίλο μου τον Σταμάτη και με την υπόλοιπη παρέα, με τις κοπέλες μας, με φίλους. Στο Τσέστερ έχουμε πάει μια μονοήμερη την Παρασκευή ή το Σάββατο. Ναι. Και εκεί που καθόμαστε στο κεντρικό δρόμο της πόλης, στη Μεγάλη Αγορά, που είναι και το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο, πολύ ωραία πάρκα, περνάει μπροστά μας ο Μιχαλάκης Όουεν με δύο-τρεις άλλους κυρίους πιο μεγάλους από αυτόν. Κάπου πήγαιναν και χωθήκαν σε ένα καφέ. Περνάει από δίπλα μας, παιδιά, σε απόσταση 2 μέτρων και ακούγεται ένα, ούτε συγχρονισμένα ήμασταν. Και εγώ και σταμάτησα, με το, του λέω ο Μιχαλάκης, μου λέει ποιος Μιχαλάκης, Όουεν, του λέω κοίτα, ένατος. Και συγχρονισμένα και οι δύο λέμε, ρε ουστ. Είναι λυπηρό για έναν παίκτη της ομάδας, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της, να φτάνει σε αυτό το σημείο με τις συνεχόμενες άστοχες τοποθετήσεις του, να γίνεται κόκκινο κόκκινο, όχι το κόκκινο το χρώμα της ομάδας, μαύρο πρόβατο στο σύλλογο. Είναι πολύ κρίμα. Λέει, δεν είμαι αρεστό στο Άνφιλντ. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι αρεστό. Πώς να είσαι αρεστό, αφού κάτσεις και λίγο αρχίζεις και στείνεις αγάλματα και επιθεραπικά σχόλια για την United. Μετά, ξέρω εγώ, λες ό,τι πιο άστοχο. Θέλει να φανεί αντικειμενικός. Υπάρχει τρόπος να φαίνεις αντικειμενικός χωρίς να κάνεις γκάφες. Ο Μιχάλης πέφτει σε συνεχόμενες γκάφες. Εντάξει, δεν είναι δικό μας το λάθος. Οπότε λυπάμαι, αλλά πολύ λυπηρό για κάποιον ο οποίος ήταν φοβερός παίχτης και αδείξει την καριέρα του με το να έχει την ευκαιρία να γυρίσει στους Reds και πήγε εκεί που του προσέφεραν τα πιο πολλά λεφτά, στο St. James Park. Και όχι μόνο αυτό, μετά πήρε τη φθήνουσα πορεία η καριέρα του, έκανε εκείνο την κίνηση για άλλους λόγους εξωαγωνιστικούς. Δεν ήταν απλά ο Ferguson τον πήρε για να καλύψει εκείνο το καλοκαίρι την απώλεια του Κριστιάνου Ρονάλντο, την απώλεια, την μεταγραφή του στην Μαδρίτη. Και πήρε για να καλύψει, ας πούμε, τα σχόλια των media, τα οποία φυσικά αμέσως το παρουσίασαν ως παίκτη της Λίβερπουλ, το οποίο είχε περάσει από δύο ομάδες στο μεταξύ. Αυτό είχε σαν συνέπεια φυσικά να γίνουν διάφορα παρατράγουδα. Αυτό που τον συνέδεε τον Μιχάλη με τη United, με τον Ferguson και με τον Ρούνι, ότι είχαν το ίδιο πάθος εξωαγωνιστικά. Δηλαδή το να ταΐζουν με σανό τα λογάκια. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα της ομάδας. Δώστε μου αυτό που έλεγα πριν, θα δεχτεί και με έχει μονοτή επέκταση ο αγανακτισμένος Σαλάχ. Είναι αγανακτισμένος, είμαστε αγανακτισμένοι μαζί του και στηρίζουμε Σαλάχ. Θέλουμε να μείνει. Εικάζεται, βγήκε από τα media στη Γερμανία, ότι έχει κάνει ήδη επαφές με τον Τζέρεμι Φρίγκμπονγκ, η Λίβερπουλ, τον οποίο τον βλέπει σαν διάδοχο του τρέντ, μιας και βλέπει την επόμενη μέρα χωρίς τον δεξιό μπακ της Λίβερπουλ. Με την Άκτον Στάνλι στο FA Cup στο Anfield αυτό, επιτέλους και ένα εύκολο παιχνίδι και τη συνέντευξη τύπου του Ολλανδού θα διαβάσετε στο liverpool.gr με επιμέλεια του Δημήτρη Τσεκλιτάρη. Να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό και στο συμβόλαιο του Σαλάχ. Είχα ρεπορτάζ από πάνω όταν ήμουν εκείνες τις μέρες και το ξετρύπωσα εγώ, δεν το αναφέρει κανείς στην Ελλάδα και αυτό μπορείτε να το διαδώσετε αν θέλετε για όσοι βλέπετε την εκπομπή, ότι μέσα από εδώ μαθαίνετε πράγματα που δεν τα μαθαίνετε αλλού. Ο Σαλάχ θέλει δύο και ένα, ο Σαλάχ θέλει τριετές και οι άλλοι του δίνουν δύο και ένα και τον περιμένουν να υποκύψει, το οποίο είναι ντροπιαστικό, είναι πολύ ντροπιαστικό αυτό το πράγμα. Αλλά εν διάφορη τόση, ο Σαλάχ θέλει διακαώς να μείνει γιατί αγαπάει την ομάδα, το έχει δηλώσει, την αφάνεια της ομάδας. Ήταν το όνειρο της ζωής του να παίξει σε εμάς.
το πραγματοποιεί. Τον βλέπεις ότι κάνει αθλητική ζωή, είναι πάρα πολύ μετρημένος, πολύ σωστός, πολύ ταπεινός, πολύ, πολύ επαγγελματίας. Κράτησε τον από τη στιγμή που έχεις και έσοδα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν γίνεται τον άνθρωπο που θέλει να μείνει, εσύ να του λες θα μείνεις με τους όρους που θέλω εγώ. Κάνε μια υποχώρηση. Δεν είναι κακό. Κέρδος θα έχεις. Ήμουν αδιανόητη η στάση της διοίκησης. Πλέον έχω φτάσει στα όρια μου να μην μπορώ, όσο και να θέλω, ας πούμε, να καταλάβω και να είμαι στη μέση και να ισορροπώ λίγο τη σκέψη μου. Στην περίπτωση του Σαλάχ πλέον είναι αδιανόητο. Όπως και στο Βέρτζιλ είναι αδιανόητο, το οποίο δεν τα έχουν βρει ακόμα τελικά, γιατί ακούγεται ότι τα είχαν βρει. Δεν τα έχουν βρει κατά δήλωση του Ολλανδού. Και επίσης και του Τρέντ είναι λάθος. Το παιδί της πόλης πρέπει να το κρατήσει στην πόλη. Είναι απαράδεκτο. Όσο και αν τον ψήνει ο άλλος ο κλόουν εκεί στη Μαδρίτη, ο Τζουντ, λυπάμαι, αλλά και το κλόουν έχει να κάνει όχι παιχτικά, όχι αγωνιστικά. Έχει να κάνει σαν άνθρωπο. Έτσι. Τα είχε βρει όλα με την Λίβερπουλ πριν πάει στη Μαδρίτη και τρεις μήνες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο πατέρας του γυάλισε το μάτι με την προσφορά της. Α, σου λέει, κοίτα λεφτά, κάτσε ρε μεγάλε. Γιατί δεν αφήνεις το γιο σου να αποφασίσει. Αλλά αφού είναι μπούλης ο μικρός. Για τον Φρίμπονγκ, αυτή η είδηση έχει βάση είδηση. Αυτή η φήμη, η είδηση όπως τη σερβίρει ο δημοσιογράφος. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ στο liverpool.gr. Έχει βάση με την έννοια ότι ο Φρίμπονγκ παίζει στην ίδια θέση, έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Τρέντ και βλέπουν την μετά Τρέντ εποχή. Βέβαια, τα 60 μίλια που μπορεί να αξιώσει η Leverkusen, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θέλει να τα δώσει η ομάδα. Γιατί εκεί θα πρέπει να κάνει κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς, γιατί πάνε 60 μίλια στην ομάδα και κάποια λεφτά θα πρέπει να υπολογίσει ότι θα δώσει στο βάθος συμβολέου στον παίχτη. Συμφέρει. Τα χρόνια που ζητάει συμβόλαιο Trend, που είναι 400.000 την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες το μήνα, 1,6 εκατομμύρια το μήνα επί 12, επί 5 χρόνια, εκεί θα έπρεπε να κάνει κάποιος μαθηματικός πρόβλημα, να πιάσει το κομπιουτεράκι, να πιάσει το χαρτί και μολύβι σαν μπακάλες και να βρει άκρη. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει το λογιστικό τμήμα, το τμήμα των οικονομικών της ομάδας. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι το σταθερό μας σημείο συνάντησης συνεχίζει να είναι το πλατεία καφέ στο Περιστέρι, στάση μετρό Περιστέρι. Όσοι έρθετε, ας έρθετε λίγο νωρίτερα, εκεί γύρω στις 9, 9 και 5 να βρείτε να κάτσετε. Έχει και ελληνικό πρωτάθλημα, έχει και μπάσκετ δυστυχώς, οπότε θα στριμωχτούμε λίγο, αλλά θα βολευτούμε όλοι. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση, επειδή είναι και δυνατό το παιχνίδι, να πάρετε και το starter pack της ομάδας, ξέρετε. Το starter pack παρακολούθηση των οπαδών εννοώ για την ομάδα. Έτσι, το οποίο βγαίνει και σε παγωτό πλέον μία αυτή και όλες τις ειδήσεις της ομάδας στο liverpool.gr, τα οποία αναδημοσιεύονται στην σελίδα μας, στη Liverpool Greek Official Page. Κάνουμε δημοσίευσεις και στο Instagram και στο Twitter και φυσικά στο TikTok, μία στο τόσο. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την ύλη της εκπομπής και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, απλά πάμε να ξεπουπουλιάσουμε τις καρακάξεις. Όμορφα, ωραία και καλά, να τσιμπήσουμε 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε για το ταξίδι μας, γιατί έχουμε 2 σημαντικά εκτός έδρας και δύσκολα παιχνίδια. Τόσο το St. James όσο και το Goodison είναι δύσκολες έδρες. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου. Περιμένω φυσικά τα σχόλια σας και ως την Πέμπτη που θα έχουμε την αποφώνηση του παιχνιδιού, το post-game που λένε και μορφωμένοι, ή report που λέμε εμείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Γεια σας, ευχαριστώ που είστε παρέα μου.